It's not what you've... Dis-moi en français que tu n'as pas couché avec ta collègue. Non, je n'ai pas. Fais-toi rien. Il y a nothing. Δεν το έκανα εγώ. Πρόσφατα έγραψε το λογαριασμό του στο Twitter πως η ανεργία έχει μειωθεί από το 2014. Ακόμη, νέος νόμος καταργεί τον κατώτατο μισθό για τους νέους. Πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Καρμάκα δείχνει πως η χρήση ξύλινων διακοσμητικών στην ανεδρία κάνει τα ψάρια ξυπνότερα και πιο φιλικά μεταξύ τους. Scan, there's, well, nothing wrong with your brain. I believe this language confusion is only temporary. I'd say it's even something normal, that you are a multilingual person. But I do have something that might help. You can call this number. She's a friend of mine. Absolutely gorgeous. As you're a patient of mine, a 15% discount will apply. Actually, I can speak. I don't know how, but my mind has been messed up recently. Είδα τον εαυτό σου 100% Άγγλος πλέον. Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Τόσο έξυπνος και καλός στο να μαθαίνεις ξένες γλώσσες. Α, που ζεις και δράσεις και περνάς καλά έξω με φίλους. Refill? Ναι. Τρεις το πρωί, είσαι ακόμα yes έξω. Δεν δουλεύεις αύριο. No, ma'am, I'm... Εγώ θα σηκωθώ τώρα. Μεγαλώνω και δεν μπορώ να κοιμηθώ μετά τις 6. Ξεκίνησα γιόγκα πρόσφατα. Λένε πως είναι πολύ καλή για την υγεία. Πρέπει να το δοκιμάσεις κι εσύ. Γνώρισα μια πολύ καλή κυρία στην τάξη την προηγούμενη εβδομάδα. Φάγαμε μαζί μεσημεριανό. Έχει μια κόρη. Ομορφούλα είναι. Πρέπει να συναντηθείτε μια φορά. Ενώ όταν γυρίσεις σε Ελλάδα. Θα είναι πιο εύκολο για μένα να επικοινωνώ με τη γυναίκα σου, αν είναι Ελληνίδα. Θα της μάθω και να σου μαγειρεύει τα λαχανικά όπως ακριβώς σου αρέσουν. Free bananas! Όχι, όχι. Τι?
Αλέξη, να σου πω κάτι. Το να κάνεις οικογένεια είναι εξίσου σημαντικό με το να βγάζεις χρήματα. Επίσης, έβλεπα τα νέα της προάλλη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ. Θα μπορούσες να γυρίσεις, να ξαναδοκιμάσεις την τύχη. Και ο άντρας της αδερφής σου πήρε προαγωγή. Είμαι τόσο χαρούμενη για αυτήν και τον μωρό που θα γεννήσει. Είσαι τόσο έξυπνος. Γιατί να βγάζεις χρήματα με κόπο, ενώ μπορείς να τα βγάλεις με την εξυπνάδα σου. Ξέρεις, ο καιρός είναι πολύ ωραίος τις τελευταίες μέρες. Για την ακρίβεια, πάντα είναι ωραίο. Για όλους τους κατά κύριο λόγο. Τέλος πάντων, θα στελνήσουμε όλοι εδώ. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Γύρνα σπίτι. I'm lost in love.